Συνάδελφοι, από την Επιτροπή που έχουμε συστήσει το ΠΑΜΕ για την προστασία της λαϊκής κατοικίας από τους πληστηριασμούς, από την επίθεση που δέχονται οι εργατικές λαϊκές οικογένειες για να τις αρπάξουν τα σπίτια, τα κοράκια, οι τραπεζίτες, θέλουμε να κάνουμε μια ανακοίνωση. Σήμερα, όπως είχατε ενημερωθεί, υπήρχε ένας πληστηριασμός πρώτης κατοικίας. Μετά από τη μαζική παρέμβαση των δυνάμεων του χρηματοπιστωτικού, του Σωματείου του Χρηματοπιστωτικού και δυνάμεων των Σωματείων του ΠΑΜΕ, καταφέραμε να στείλουμε για δεύτερη συνεχόμενη φορά την υφαρπαγή λαϊκής κατοικίας από τα κοράκια τους τραπεζίτες. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, πατώντας τον νόμο που έχει ψηφίσει ο ΣΥΡΙΖΑ και κάνει ιδιώνυμο την προστασία της λαϊκής κατοικίας, τον όποιο αγώνα σηκώνεται εναντίον αυτού, έστειλε τα μάτια και προσπάθησε να τσακίσει τη θέληση των εργατών να σταματήσουν μια αδικία. Αυτό φυσικά δεν έγινε εφικτό, γιατί η θέλησή μας ήταν μεγαλύτερη από τη θέληση των τραπεζών και της κυβέρνησης να πάξουν το σπίτι μιας οικογένειας η οποία ήταν εκεί και προσπαθούσε να το σώσει. Μιας οικογένειας η οποία έχει χτυπηθεί τα προηγούμενα χρόνια από την κρίση. Και όπως λέγαμε ότι κανένας μόνος στην κρίση, έτσι και από εδώ πρωταφωνάζουμε, κανένας μόνος στην ανάπτυξή τους. Εμπρός λοιπόν για νέους μαζικούς αγώνες για την προστασία της εργατικής λαϊκής κατοικίας ενάντια στην επίθεση της κυβέρνησης στην ίδια μας τη ζωή και με το πολυνομοσχέδιο που έρχεται σήμερα. Καλούς αγώνες!